Θα πράξουμε το καθήκον μας, θα στηρίξουμε την περιοχή και θα αγωνιστούμε για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών. Αυτή ήταν η δέσμευση του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Κοσλιόπουλου. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό και Τοπικό Συμβούλιο Νεστορίου ορκίστηκαν χθες στο κατάμεστο από κόσμο πολιτιστικό κέντρο Νεστορίου. Την ορκομοσία τέλεσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ μου Κύριε Δήμαρχε, σας απευθύνω τις πλέον θερμότατες και εγκάρδιες ευχές μου για υγεία και δύναμη και κάθε καλό στη ζωή σας. Ο Κύριος μας να προείσταστε πάντοτε στις αποφάσεις σας, στις σκέψεις σας, στις διαβουλεύσεις σας, εδώ στον Αθλητικό Αυτοδήμο, εδώ επάνω στο ξακουσμένο γράμμο, ώστε πάντοτε να πράτετε και το θέλημα του Θεού και να είσαστε μια παρηγορία για τον λαό μας. Να ζήσετε και να είσαστε πάντοτε άξιος και εσείς και η Δημοτική Σύμβουλη. Σήμερα δώσαμε τον όρκο, δηλαδή αναλάβαμε μία υποχρέωση, νομική υποχρέωση απέναντι στην πολιτεία και μία ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους δημότες ότι θα πράξουμε το καθήκον μας. Αυτό για το οποίο μας θέσατε σε αυτήν εδώ τη θέση. Να στηρίξουμε την περιοχή μας, να αγωνιστούμε για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, να υπηρετήσουμε τους δημότες, να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στο να αναβαθμιστεί, να βελτιωθεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των δημοτών και των κατοίκων και να έχουμε και εμείς την μικρή μας συμβολή στην ανάπτυξη και στην απασχόληση αυτής εδώ της περιοχής. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων. Και να ευχηθώ να είναι η πορεία του νέου Δήμου δημιουργική. Ο νέος Δήμος είναι ένας σημαντικά μεγαλύτερος Δήμος, όπως γνωρίζουμε όλοι, από τον μέχρι τώρα Δήμο του Νεστορίου. Ξεκινήσαμε με 14-15 χωριά πριν από χρόνια. Πήγαμε στους δύο Δήμους και στις κοινότητες με τον Καποδίστρια και τώρα φτάνουμε σε μια νέα καμπή της οργάνωσης τοπικής αυτοδιοίκησης με έναν ενιαίο, μεγάλο, ορεινό Δήμο. Για τον δικό σας Δήμο, η χρονιά που σε λίγο τελειώνει, το 2010, ήταν μια καλή χρονιά. Παρά το ότι η χρονιά αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και είχε πολλά προβλήματα, όπως γνωρίζουμε, για το Δήμο όμως ήταν πράγματι μια καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα, γιατί όπως θύμισε και ο Δήμαρχος, ο Χρήστος Κοσλιόπουλος, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο νέος μεγάλος ορεινός Δήμος. Και δεν ήταν αυτονόητη η δημιουργία αυτού του Δήμου. Γιατί είχαν κατατεθεί προτάσεις, όπως γνωρίζετε, στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή το διάστημα των προηγούμενων μηνών, πριν από την συζήτηση και την οριστικοποίηση με το σχετικό νόμο των νέων Δήμων, είχαν κατατεθεί προτάσεις, υπήρξαν επιμονές για τη δημιουργία ή ενός μόνο Δήμου στο νομό Καστοριάς, όλος ο νομός ένας Δήμος, ή για τη δημιουργία δύο μόνο Δήμων στο νομό Καστοριάς. Εγώ είχα άλλη άποψη. Θεωρούσα ότι ένας ή δύο μόνο Δήμοι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά και για την ανάπτυξη ολόκληρου του νομού και κάθε περιοχής, αλλά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποδοτικά πάνω απ' όλα για τους ίδιους τους δημότες. Γι' αυτό και με επιμονή υποστήριξα την άποψη ότι χρειαζόταν και ο ορεινός, τουλάχιστον και ο ορεινός αυτός, ο Δήμος που δημιουργήθηκε ως γνωστό από το Νεστόριο, το Δήμο Νεστορίου, το Δήμο Ακριτών, καθώς επίσης και από την κοινότητα Αραίων και την κοινότητα του Γράμμα. Κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, έχετε ισχυρή εντολή να κυβερνήσετε αυτόν τον σπουδαίο νέο ορεινό Δήμο του Γράμμου και είμαι σίγουρος, όπως είπατε, ότι θα διοικήσετε με πνεύμα δικαιοσύνης, συνενετικά, με αποφασιστικότητα
προκειμένου να πράξετε ό,τι είναι σωστό για την ανάπτυξη αυτής της ευαίσθητης ακριτικής περιοχής. Να γίνουν οι ευχές που δόθηκαν στην τελετή της ορκομοσίας ουσία και πράξη, ζήτησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Θωμάς Ανδρεόπουλος. Σε αυτή την ώρα θα πρέπει να ευχηθούμε τον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Τοπικά Συμβούλια καλή επιτυχία στο έργο σας. Ένα έργο δύσκολο, σε μια περίοδο δύσκολη για την πατρίδα μας. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί συνεργάστηκα μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, τα 8 χρόνια όπως πολύ καλά είπατε, και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Εύχομαι ολόψυχα στη νέα Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο τον κύριο Κοσλιόπουλο καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο τους. Εμείς ως Αιρετή Περιφέρεια θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό τους. Θα συνεργαστούμε άψογα έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Ξεκινάμε σήμερα με πάρα πολλές ευχές. Για τις οποίες ευχές όμως θα πρέπει όλοι μας με προστάρι τον Χρήστο τον Κοσλιόπουλο ως νέο Δήμαρχο να κάνουμε όλες τις ευχές τις σημερινές ουσία και πράξη. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε τόσο με τις τοποθετήσεις μας, όσο με τον θεσμικό μας ρόλο και όσο με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε ώστε αυτός ο φαινομενικά εύκολος Δήμος, που κατά την άποψή μου είναι ο δυσκολότερος του νομού, να σταθεί στα πόδια του, να έχει επιτυχία και να μπορέσει να διατηρηθεί στο μέλλον.